Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Don't you know we're riding with a king. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας, ο πρόδρομος είμαι και πάλι. Ναι, λίγο πιο δυνατά τη φωνή, δεν σας ακούω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα με ακούτε? Όχι. Τώρα? Ακούω, αλλά δεν ακούω καθαρά. Α, ωραία. Ακούω από πολύ μακριά να μου έρχεται η φωνή σου. Ωραία, τώρα καλύτερα? Ναι, τώρα είναι καλύτερα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, εάν θέλετε και εσείς, την συνέντευξη με ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι απασχολεί κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή τους περισσότερους Έλληνες, και αναφέρομαι κυρίως στην κάρτα του πολίτη. Ναι, όντως αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος των Ελλήνων τους ενδιαφέρει, θα λέγαμε, η κάρτα του πολίτη, ή διαφορετικά όπως την ξαναβάφτισε η σημερινή κυβέρνηση, διότι η σημερινή κυβέρνηση ξαναλέει ηλεκτρονική ταυτότητα και είναι μέσα στις διαρθρωτικές αλλαγές. Ναι. Δυστυχώς, με τον τίτλο κάρτα του πολίτη, ή ευτυχώς, κάηκε η κάρτα του πολίτη. Δηλαδή έδρασε αρνητικά, και γι' αυτό τώρα η καινούργια κυβέρνηση την βαφτίζει πάλι ηλεκτρονική ταυτότητα. Είναι στην ουσία το ίδιο όμως. Ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ξέρετε, σαν τους απατεώνες, οι οποίοι αλλάζουν συνέχεια ονόματα για να παραπλανήσουν τον κόσμο, το ίδιο κάνουν με τις κάρτες. Τη μια φορώ κάρτα, την άλλη κάρτα υγείας, κάρτα πολίτη. Προσπαθούν δι' αυτού του τρόπου να πείσουν τον κόσμο ότι, και ιδιαίτερα, ότι δι' αυτού του τρόπου θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή. Ναι. Εννοώντας και ενοχοποιώντας, παρακαλώ, εννοώντας και ενοχοποιώντας το λαό, ότι φοροδιαφεύγει το ψιλικατζίδικο, φοροδιαφεύγει το χασάπικο, φοροδιαφεύγει ο τσαγκάρης, φοροδιαφεύγει ένα ζαχαροπλαστείο. Ωραία. Γιατί οι μεγάλες αλυσίδες, ναι, δεν φοροδιαφεύγουν. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι φοροδιαφεύγουν τα σούπερ μάρκετ, γιατί πηγαίνουμε και ξέρουμε ότι χτυπούν όλοι εκεί την ταμιακή μηχανή. Αλλά ένα ψιλικατζίδικο, ένα περίπτερο, ένα χασάπικο, όντως μπορεί να μην χτυπήσει. Λοιπόν, και έτσι προσπαθούν να ενοχοποιήσουν τον κόσμο ότι αυτό οδήγησε στην καταστροφή την οικονομική, την οποία υφιστάμεθα ως Έλληνες, διότι αυτοί οι άνθρωποι κατέκλεψαν με τη φοροδιαφυγή, κατέκλεψαν τον ελληνικό πλούτο. Με αποτέλεσμα, πρέπει τώρα να βάλουμε την κάρτα του πολίτη, την ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με την τράπεζα, με την εφορία, θα είναι με την αστυνομία, θα είναι πολλαπλών χρήσεων, ναι, έτσι, με και διαβατήριο και κάρτα οδηγήσεως, δηλαδή δίπλωμα, με αποτέλεσμα αυτή η ηλεκτρονική διασύνδεση να μας κάνουν σκλάβους. Διότι εκεί πλέον εκτιθέμεθα, και θα σας εξηγήσω παρακάτω, εκτιθέμεθα απέναντι σε πάρα πολλούς κινδύνους, που είναι κίνδυνοι για τη ζωή μας, κίνδυνοι για την ελευθερία μας, κίνδυνοι για την περιουσία του καθενός. Λοιπόν, ενώ στην πραγματικότητα δεν ευθύνεται ο λαός. Και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι στις 21 Οκτωβρίου, τώρα, τον, ναι, Οκτώβριο μας έρχεται, ναι, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στο πεδίο του Άρεως των Αθηνών, ναι, κλήρος και λαός θα δώσει το παρόν του σε μια μεγάλη λαοσύναξη. Η Πανελλήνια Κληρικολαϊκή Επιτροπή Αγώνος, στην οποία προεδρεύει ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής της Κληρικολαϊκής, οργανώνουν μεγάλο συλλαλητήριο κατά της κάρτας του πολίτη, και όλοι πρέπει να δώσουμε το παρόν. Εκεί. Ναι. Λοιπόν. Ναι, πείτε μου. Γιατί πάνε να μας πείσουν, γράφουν λοιπόν στο Φέιβολαν, έτσι, επάνω, λέει όχι στην ενοχοποίηση, στο Φέιβολαν που καλεί τον κόσμο εννοώ, γιατί κυκλοφορεί Φέιβολαν,
αυτοί τα έφαγαν, δεν τα φάγαμε μαζί. Ακριβώς. Δεν τα φάγαμε. Έτσι προσπαθούν να περάσουν στο λαό ότι είναι συνένοχος ο λαός. Ο λαός δεν είναι συνένοχος. Αυτό φυσικά γίνεται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι, γιατί παίζουν στο παιχνίδι τους. Ακριβώς, ακριβώς. Αφού ξέρουμε ότι πίσω, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι πίσω από την τηλεόραση κρύβεται το αντένα. Ξέρουμε ποιος πλούσιος κρύβεται, ποιος τον έχει. Φυσικά. Πίσω από την, το Μέγα ξέρουμε ποιος πλούσιος κρύβεται. Πίσω ποιος έχει τα κανάλια. Φυσικά. Που αυτοί σε καμία περίπτωση δεν φύγονται και συνέχεια φοροδιαφεύγουν. Και θα φοροδιαφεύγουν. Φυσικά. Και θα φοροδιαφεύγουν. Μήπως όμως αυτή η κάρτα του πολίτη, όπως την έχουν ονομάσει, είναι ένας προάγγελος του τσιπαρίσματος? Γιατί γνωρίζουμε... Ναι, είναι το επόμενο στάδιο. Ακριβώς. Είναι το επόμενο στάδιο, το οποίο, γι' αυτό και πρέπει να δούμε το εξής. Θα σας διαβάσω λίγο το Φέιβολα, το έχω μπροστά μου. Ναι, ναι. Λέει λοιπόν, όλη την Κυριακή, 21 Οκτωβρίου, ναι, στις 3 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως, για να δηλώσουμε. Όχι σκλάβοι, η δούλη, η γκαρσόνια των συμμάχων της Ευρώπης. Μας μετατρέπουν σε σκλάβους, δούλους και γκαρσόνια των συμμάχων μας κρατών. Θα έρθουν με τις πολυεθνικές τους μέσα εδώ, ήδη έχουν έρθει. Και τι θα κάνουν, γι' αυτό κατεβάζουν τους μισθούς, γι' αυτό κατεβάζουν τις συντάξεις, γι' αυτό έρουν τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Ναι. Θα σε προσλαμβάνει με 300-400 ευρώ. Θα σου δώσουν εργασία, θα σου δώσουν δουλειά στον κόσμο, αλλά θα είσαι σκλάβος, γκαρσόνι των Ευρωπαίων. Για να σε ελέγχουν προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, λέει μετά, όχι στη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, παύλα κάρτα του πολίτη. Αυτό που σας είπα, όχι στην ενοχοποίηση και την πτωχοποίηση των λαών, φταίνει οι κυβερνώντες και όχι, λέει. Όχι στη δικτακτορία των αγορών, που με όργανό τους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση απειλούν τη ζωή μας, την ελευθερία μας και την περιουσία του πολίτη. Εδώ κρύβονται σημαντικά πράγματα πίσω αυτό. Γιατί κρύβεται η απειλή της ζωής μας, με το τσιπάρισμα ακριβώς, διότι σε πρώτη φάση είναι η κάρτα να μαζευτούν όλα τα προσωπικά σου δεδομένα μέσα στην κάρτα του πολίτη ή στην ηλεκτρονική ταυτότητα, η οποία σε περίπτωση που χάθηκε, έχεις χάσει όλα τα προσωπικά σου δεδομένα. Στην ουσία έχεις χάσει τον ίδιο σου τον εαυτό. Έτσι. Και μαζί και τα χρήματά σου. Ακριβώς. Διότι αυτό θα είναι και το βιβλιάριο τραπέζης. Και θα έχεις ένα αόρατο χρήμα, το οποίο δεν θα ξέρεις ανά πάσα στιγμή εάν το έχει κλέψει κάποιος από μέσα. Ακριβώς. Το χρήμα σου ή οτιδήποτε άλλο έχει, ό,τι περιέχει αυτή. Και δεν θα ξέρεις και τι γράφει. Ακριβώς. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται, θα μου πείτε, αυτό είναι ένα ηλεκτρονικό φακέλωμα. Αλλά φακελωμένοι ήμασταν πάντοτε στην αστυνομία. Ήξερα όμως ότι το φάκελό μου τον είχε η αστυνομία. Τώρα δεν ξέρουμε ποιος τον έχει. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα το έχει. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω ποιος θα το έχει. Και αν δείτε η καινούργια ηλεκτρονική δήλωση που κάνουμε στην εφορία, από το 2013, αναφέρει ότι θα υπάρχει και το περιουσιολόγιο. Δηλαδή, πόσα χρυσαφικά έχετε στο σπίτι, τη δαχτυλίδια, τη βραχιόλια, τι κολιέδες, τι πίνακες ακριβούς έχετε, τι χαλιά ακριβά έχετε, ό,τι είναι αξίας. Ό,τι είναι αξίας δήθεν, για να βρούνε, να σου πούνε πόθεν έσχες, που τα βρήκες τόσο ακριβά και τα πήρες. Εκεί θέλουν να το πάνε δήθεν, αλλά στην ουσία όμως γνωρίζουν ακριβώς ποια είναι τα περιουσιακά σου στοιχεία. Γι' αυτό λέω κινδυνεύουν η περιουσία του πολίτη, λέμε στο Βέιβολαν. Γιατί, προσέξτε με, ένας hacker που θα δει ότι έχεις στο σπίτι μια γυναίκα χρυσαφικά ή ακριβά αντικείμενα πίνακες, ένας hacker που θα πέσει στα χέρια του, και εύκολα βλέπουμε ότι έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά τα συστήματα, θα εισβάλλει στο σπίτι, θα σκοτώσει τον οικοκύρη και θα κλέψει αυτά που θέλει. Δηλαδή του δίνεις την ευκαιρία ηλεκτρονικά να μπορεί πλέον να βλέπει ποιος είσαι, τι είσαι και να αξίζει να έρθει να κάνει τον κόπο να μπει στο σπίτι σου να σε κλέψει. Ακριβώς, γινόμαστε πιο ευάλωτοι δηλαδή. Ευάλωτοι. Γι' αυτό λέμε, κινδυνεύει η ζωή σου, η περιουσία.
πολίτη και η ελευθερία. Ωραία. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Διότι στα ζώα βάλανες. Σκεφτείτε, εμείς στο μοναστήρι έχουμε πρόβατα, κατσίκια, γουρούνια, άλογα, γαϊδούρια, όλα τα ειδώντα ζώα. Και μάλιστα είναι 300 ευρώ το πρόστιμο αν πιάσουν κάποιον ο οποίος έχει ζώο χωρίς τσιπάρισμα. Έτσι. Λοιπόν, σου λέει τσιπάρισμα. Λοιπόν, θα γίνουμε ζώα και να μας τσιπάρουν και εμάς. Ακριβώς. Δηλαδή πλήρη ηλεκτρονική υποδούλωση. Ακριβώς. Ας βάλουν πρώτα αυτοί, να δούμε πώς λειτουργεί το σύστημα. Αυτοί για τα παιδιά τους. Και από εκεί και πέρα το συζητάμε αργότερα για εμάς. Γιατί για εμάς η Αγία Γραφή μας λέγει ξεκάθαρα ότι να μην συμμετέχουμε σε αυτό το σύστημα. Έτσι. Και εμείς ακούμε τον νόμο, τι λέει ο λόγος του Θεού. Και αν πάρουμε και την Αποκάλυψη κιόλας, λέει ότι το σφράγισμα. Το χάραγμα δεν θα μπορεί κανείς ούτε να πουλάει ούτε να αγοράζει αν δεν το έχει. Ακριβώς, ακριβώς. Καταλάβατε. Και γι' αυτό τι κάνουν, βάζουν φόρο παντού. Είδατε τώρα και στα χωράφια. Ναι. Οπότε, εάν είναι, λειτουργεί και σαν φοροκάρτα η κάρτα του πολίτη, δεν πλήρωσες το φόρο σου. Γιατί δεν έχεις την κάρτα. Μία, δύο, τρεις θα σου πάρουν το σπίτι, θα σου πάρουν την περιουσία σου, θα σου πάρουν το χωράφι σου. Θα γίνει δέσμευση. Το ψηφίσαν αυτό το νόμο. Ότι αν δεν ψηφίζεις, αν δεν πληρώνεις το φόρο, έχουν δικαίωμα να κατάσχουν περιουσίες. Ό,τι γινόταν τα χρόνια του Νέρονα. Εάν δεν προσκυνούσες τα είδωλα και αυτά που ήθελε ο Νέρονας και ο Δοκλητιανός, η πρώτη δουλειά που κάναν κατάσχεση περιουσίας. Μετά μαρτύριο και μετά σφαγή. Ναι. Να σταθώ λίγο σε κάτι στο οποίο έγραφε το Φέι Βολάν. Ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι πρώτα για αυτή την κατάσταση φταίνει η δική μας πολιτική και δεύτερον οι κακοί Ευρωπαίοι. Εγώ όμως θέλω λίγο να το σκαλίσουμε και θέλω λίγο τη δικιά σας γνώμη. Θα σας πω ξεκάθαρα ότι φταίνε οι πουλημένοι δικοί μας πολιτικοί. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν είναι πολιτικοί. Είναι όργανα της νέας τάξης πραγμάτων. Μαριονέτα και, δηλαδή. Ακριβώς. Και γι' αυτό πειθαρχούν σε όσα τους λένε. Πειθαρχούν σε όσα τους λένε. Εάν μπείτε στο YouTube, πιστεύω μπαίνετε, πατήστε σας παρακαλώ και βρείτε. Ναι. Ο Σίμων Πέρες που ήρθε τώρα στην Ελλάδα έδωσε συνέντευξη στο Μέγα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει στο YouTube. Θα βάλετε Σίμων Πέρες, συνέντευξη στο Μέγα και τη βγάζει αμέσως στο YouTube. Ναι. Μέσα σε 1,5 λεπτό ο Σίμων Πέρες, ο πρόεδρος του Ισραήλ που ήρθε πριν ένα μήνα στην Ελλάδα, μας είπε το τι ακριβώς θα γίνει στην ανθρωπότητα. Πρώτα απ' όλα τον ρωτάει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, με την Αραβική Άνοιξη. Και ο πρόεδρος του Ισραήλ λέει, α, δεν μας ανησυχούν, λέει, αυτά που γίνονται στη Λιβύη, στην Αίγυπτο κτλ. Καμία ανησυχία, λέει, για εμάς τους Εβραίους. Θα δείτε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν υπέρ του Ισραήλ. Σαν να μας λέει, τα έχουμε δρομολογήσει και ξέρουμε. Και απλά περιμένουμε τις εξελίξεις. Και όλα θα πάνε καλά για μας. Έτσι. Εμείς τα ελέγχουμε. Και πώς ξέρεις το αποτέλεσμα ότι όλα αυτά θα είναι υπέρ του Ισραήλ. Μετά του μιλάει για την οικονομία. Και λέει, τέλος οι εθνικές οικονομίες, ας το καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν υπάρχουν πλέον κράτη, έθνη που έχουν οικονομίες. Υπάρχει παγκόσμια οικονομία. Και φυσικά πρέπει να υπάρξει και παγκόσμια κυβέρνηση. Γιατί δεν υπάρχει. Ακριβώς. Και το ζήτημα, και γι' αυτό την οικονομία, όποιος δεν ενταχθεί στην παγκόσμια κυβέρνηση και στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, ναι, θα μείνει κράτος φτωχό, πεινασμένο και εξαθλειωμένο. Διαλέξτε τι θέλετε. Θα μείνετε φτωχοί και γι' αυτό μας γονατίζουν. Εμείς τους λέμε προτιμούμε φτωχοί μα ελεύθεροι. Ωραία. Προτιμούμε φτωχοί αλλά ελεύθεροι. Και κλείνει ο Σίμων Πέρες, γιατί σας είπα σε ένα λεπτό τα είπε, λέει το θέμα της οικονομίας θα το λύσει η επιστήμη και της φοροδιαφυγής. Εννοώντας το τσιπάρισμα. Ακριβώς. Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι φανατικός θαυμαστής σας, μέσα σε εισαγωγικά το θαυμαστής σας. Σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα, για να έρθουμε στην επόμενη ερώτηση, είχα δει μία ανάρτησή σας στο Facebook, η οποία αναφερότανε στον πρίγκιπα Γουίλιαμ της Αγγλίας.
Πριν φτάσουμε εκεί, ναι, θα ήθελα να σας διαβάσω πως κλείνει το Φέιβολαν. Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, όχι στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου, όχι στη νέα τάξη πραγμάτων, και από κάτω ακούστε τι έχει βάλει η Επιτροπή. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα βγω να το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει και η ιστορία δεν ξεχνιέται. Στίχη από το χριστιανικό τραγούδι «Έμαθα ελεύθερος να ζω» από τους μοναχούς του Τρικόφου το 1999. Στο πρώτο του CD. Έτσι. Έτσι. Θα θυμίζει κάτι. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους να βγω να το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Από τότε εμείς το βλέπαμε, όταν φτάσουμε εδώ. Η εκκλησία δεν πεθαίνει. Ακριβώς. Και η ιστορία μας που πάνε να την αλλάξουν δεν ξεχνιέται. Με προλαβαίνετε στις ερωτήσεις. Με προλαβαίνετε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στον Βίλιαμ. Ναι. Υπόψη πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να υπολογίζουμε έτσι πολλά πράγματα τα οποία γράφει η Γραφή. Γιατί έχει αναφέρει πάρα πολλά πράγματα η Αποκάλυψη και μη Αποκάλυψη και μη Διαθήκη. Αλλά κυρίως η Αποκάλυψη. Τότε εκείνο τον καιρό φαινόντουσαν, όποιος τα διάβαζε πριν 100 χρόνια, απραγματοποίητα. Δηλαδή, ούτε μπορούσε να καταλάβει τι εννοεί. Και γι' αυτό λέγαμε πολλές φορές ότι πολλά μέσα εκεί είναι ίσως συμβολικά. Ακριβώς. Λοιπόν, γιατί όταν έλεγε ότι το 1/3 των υδάτων των ποταμών θα μολυνθεί, το 1/3 των υδάτων της θάλασσας θα μολυνθεί και θα ψοφήσουν τα ψάρια, ήταν απίθανο, λες κάτι άλλο αυτό εννοεί. Που είναι δυνατόν να μολυνθεί. Φυσικά. Ή θα βλέπουν τους προφήτες. Και η γνώση τότε ήταν λίγο περιορισμένη, οπότε ήταν δύσκολο. Σήμερα βλέπουμε όμως, ναι, ότι δεν ήταν κάθε άλλο παρά συμβολικό είναι αυτό που το οποίο λέει. Γιατί πριν 100 χρόνια μπορεί να το έλεγε συμβολικό. Ή όταν έλεγε ότι όταν πιάσει ο Αντίχριστος τους δύο προφήτες θα τους βλέπει όλη η ανθρωπότητα. Όσοι το διαβάζανε στην Καινή Διαθήκη πριν 100 χρόνια, σίγουρα λέγανε κάτι συμβολίζει. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουν τους δύο προφήτες από το Ιεροσόλυμα, να τους βασανίζει ο Αντίχριστος και να το βλέπει όλη η ανθρωπότητα. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει βγει σαν προφήτης Ηλίας στο Ισραήλ? Καλά, βγαίνουν πολλοί, ναι, αλλά ακόμα σίγουρα. Να τα προσέχουμε αυτά γιατί είναι επικίνδυνα. Σίγουρα, και γι' αυτό σας ρωτάμε για να. Έτσι, μην να προσέχουμε έχουμε αυτά τα πράγματα γιατί είναι επικίνδυνα. Ακριβώς. Θα δείξει ο Θεός ποιος είναι ο προφήτης Ηλίας, ποιος είναι την κατάλληλη στιγμή. Λοιπόν, όπως και τον Αντίχριστο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε οι Εβραίοι, από εκεί θα ξεκινήσουμε, ναι, το τι και τι λέει η Γραφή, αλλά και το τι πιστεύουν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι σταύρωσαν τον Χριστό και δεν τον δέχτηκαν ως Μεσσία, κυρίως για έναν λόγο. Το ότι ανακήρυξε τον εαυτό του Θεό και έκανε θαύματα. Ναι. Και γι' αυτό αυτοί λέγουν, οι Εβραίοι, ότι ο Μεσσίας δεν θα είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν μπορεί ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Δεν το δέχονται αυτό. Θεωρητικά οι Εβραίοι δεν μπορούν να το πιστέψουν. Άρα, αυτό που εσείς λέτε ότι ο Αντίχριστος θα ανακηρυχτεί Θεός, εμείς δεν το πιστεύουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Αντίχριστος θα είναι ένας πολιτικός, ο Μεσσίας μας θα είναι ένας πολιτικός ηγέτης και θρησκευτικός, αλλά όχι Θεός. Ακριβώς. Και γι' αυτό το πράγμα, ο Αντίχριστος θα το κάνει στο τέλος. Δηλαδή, όταν μπήμε στο ναό του Σολομώντα, τότε και το φτιάξει, τότε θα ανακηρυχτεί Θεός. Γιατί πιο πριν αν το πει, δεν θα τον αποκηρύξουν οι Εβραίοι, δεν τον δεχτούν. Ακριβώς. Αφού για τον ίδιο λόγο απεκήρυξαν τον Χριστό. Ακριβώς. Δεύτερον, ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε, είναι και μην πέσουμε σε παγίδα, είναι το εξής. Ότι η Αγία Γραφή μας λέει περί Αντιχρίστου. Δεν μας λέει περί Αντιγράφου του Χριστού.
Ναι, αυτό το περιβόητο κλόνος που ακούγεται. Έτσι. Δεν είναι αντίγραφο του Χριστού. Ναι. Ο Αντίχριστος. Θα είναι αντίθετος στα όσα έκανε ο Χριστός. Ναι. Στα όσα έκανε ο Χριστός. Θα είναι αντίθετος. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας όχι κάποιο αντίγραφο του Χριστού που θα έρθει κάποιος που θα κάνει θαύματα, θα μιλάει για ειρήνη, θα μιλάει για αγάπη, θα κάνει ελεημοσύνη. Θα μπορεί να τα κάνει και αυτά ως ηγέτης. Φυσικά, φυσικά. Πλέον με τη τεχνολογία μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι, αλλά όμως, γιατί ως ηγέτης θα μιλάει για την οικονομία, θα μιλάει για να... Δεν θα είναι αντίγραφο όμως του Χριστού. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε, επειδή πολλοί και πατέρες ακόμα της εποχής εκείνης, βλέποντας με τα μάτια τους εκείνη την εποχή, έτσι, θεωρούσανε ότι μπορεί να είναι 30 χρονών ο Αντίχριστος όταν θα αναλάβει την εξουσία. Για να κάνει μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Για να μοιάζει του Χριστού. Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά αφού δεν είναι αντίγραφο, εντωμεταξύ δείτε το Ευαγγέλιο και η Αγία Γραφή και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη και η Αποκάλυψη δεν λέει πουθενά ότι ο Αντίχριστος ήταν 30 χρονών. Ναι. Πουθενά δεν αναφέρει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα των πατέρων, δικό τους. Επειδή κάποιοι πατέρες νομίζουν ότι θα είναι αντίγραφο. Όπως άλλωστε έχει γίνει με πάρα πολλά πράγματα της Ορθοδοξίας, έτσι δεν είναι? Έτσι, ακριβώς. Πρέπει λοιπόν γι' αυτό οι πατέρες, πρέπει να προσέξουμε, σε ό,τι λένε, δεν είναι θεόπνευστοι μεν άνθρωποι πολλές φορές, οι Άγιοι Πατέρες, αλλά δεν είναι Ευαγγέλιο τα όσα λένε. Δεν είναι θεόπνευστος λόγος δηλαδή. Έτσι, δεν είναι απόλυτα θεόπνευστος, γιατί επισέρχεται και προσωπική τους άποψη. Ακριβώς. Λοιπόν, άρα μπορεί να μην είναι 30 χρονών ο Αντίχριστος, αφού δεν το λέει η Γραφή. Μπορεί και να είναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να είναι 50. Το καταλάβατε? Ναι, ναι. Θα το καταλάβουμε από τις ενέργειές του, το ότι θα αντιπολιτευτεί αμέσως οτιδήποτε είναι χριστιανικό. Και φυσικά... Οτιδήποτε είναι χριστιανικό θα στραφεί κατά... γιατί δεν έχει χρόνο. Ακριβώς. Και φυσικά γιατί βλέπουμε ότι τώρα γίνεται και στη Συρία και στο Ιράν. Βλέπουμε ότι ετοιμάζεται το έδαφος. Η Αποκάλυψη, ναι, μας μιλάει για 1260 μέρες. Ναι. Δηλαδή του δίνει ζωή του Αντίχριστου μόνο για 3,5 χρόνια. Σε 3,5 χρόνια τι θα προλάβει να κάνει? Δεν είναι, κάποιοι πατέρες μιλάνε ότι θα είναι 3,5 πρώτα καλά και 3,5 μετά άσχημα. Αυτό δεν το λέει η Αγία Γραφή. Ναι. Δεν το λέει. Μπορεί και να είναι και έτσι, πως λένε οι πατέρες. Η Γραφή μιλάει μόνο για 3,5 χρόνια. Άρα μέσα 3,5 χρόνια πρέπει να είναι ήδη ένα πρόσωπο έτοιμο, γνωστό, που οι Εβραίοι μέσω των αγορών, της οικονομίας που διευθύνουν, των δυνάμεων, της μασονίας, όλων αυτών που έχουν στα χέρια τους τις οργανώσεις, ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι στην επικαιρότητα, θα μας το προβάλλουν ξαφνικά ως το μοναδικό παγκόσμιο ηγέτη. Ενώ θα έχει ετοιμαστεί και η παγκόσμια κυβέρνηση. Έτσι, μια πρόβα, generale, έγινε, σας λέω, με τον Ομπάμα. Ναι. Ο οποίος δεν τον ήξερε κανείς, παρότι ήταν κυβερνήτης. Δεν ήταν γνωστός όμως, αλλά ήταν μέσα στο σύστημα Ομπάμα. Υπόψη ότι οι Αμερικάνοι είναι πολύ ρατσιστές, δηλαδή υπάρχουν γειτονιές λευκών ακόμα που δεν τολμάει να περάσει μέσα μαύρος. Και όμως τον Ομπάμα τον βγάλανε τα κανάλια, τον προωθήσαν οι εφημερίδες και μέσα σε 6 μήνες, τον κάναν φίρμα. Και τώρα λογικά θα ξαναβγεί και για δεύτερη. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν η δύναμη που έχουν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Ακριβώς. Άρα λοιπόν επειδή δεν έχει πολύ χρόνο, λοιπόν εκεί βλέπουμε και τον Γουίλιαμ, όπου είναι η πρώτη φορά όπου ένας γάμος τον παρακολουθούν, βασιλικός γάμος, τον παρακολουθούν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Είναι η πρώτη φορά που όλα τα κανάλια παντού δείχνουν αυτό το πράγμα. Και μάλιστα είναι το δεύτερο γεγονός μετά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Έτσι. Που είναι το μεγαλύτερο που το έχει δει ο περισσότερος κόσμος. Έτσι. Λοιπόν, το William η λέξη, ναι, άμα την αναλύσουμε είναι αγγλικά. Ναι. Will I am. Εγώ θα είμαι.
will I am. Ναι. Ή I am, όπως το λένε πολλοί. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα είμαι. Εάν είναι αυτός όντως, θα φανεί, δεν το λέμε με τα βεβαιότητα και σιγουριά, αλλά μας δίνει κάποια στοιχεία. Γιατί? Διότι η πριγκίπισσα Νταϊάννα, η μητέρα του, ναι, προέρχεται από την οικογένεια Rothschild. Άρα είναι Εβραιοπούλα. Ακριβώς. Και μάλιστα επειδή πήγε και συγχωρήστε με για την έκφραση, να μπασταρδέψει τη γενιά, επειδή και οφορούσε το παιδί ενός Άραβα, έγινε όλο το τελετουργικό στο 33ο τούνελ του Παρισιού και τη βγάλανε από τη μέση. Έτσι. Λοιπόν, κάτι άλλο, ναι, να πούμε επίσης, ότι το εάν αναλάβει αυτός ως βασιλέας της Αγγλίας, γίνεται αμέσως και θρησκευτικός ηγέτης. Έτσι, 16 κρατών. Ακριβώς. 16 κρατών της Αγγλίας, της Δανίας, της Αυστραλίας, της, του Καναδά, είναι και θρησκευτικός ηγέτης. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσέξτε, λέει, μην πλανηθείτε από τον Αντίχριστο, διότι δεν θα μπει μόνο στο ναό του Σολομώντα, θα μπαίνει και στους δικούς σας ναούς. Άρα, με τον οικουμενισμό, θα τα έχει καλά. Θα τα έχει καλά και βλέπετε ότι μπαίνει αυτός. Ακριβώς. Επίσης, θα είναι ο Βίλιαμ ο Πέμπτος. William ο Έψιλον. Έτσι, γιατί θα είναι πέμπτος κατά σειρά. Ναι. Μόλις αν αναλάβει την διοίκηση της Αγγλίας. Ναι, ναι. William ο Πέμπτος ο Έψιλον βγάζει το όνομα 666. Έχουμε και αυτό. Οπότε συνηγορούν πολλά. Συνηγορούν αρκετά. Ακρίβως. Δεν μπορούμε να πούμε, γιατί και στον Έρωνα συνηγορούσαν πολλά. Ακρίβως, και στα Χίτλερ συνηγορούσαν πολλά. Απλώς καλό είναι να παρακολουθούμε γιατί. Διότι οι φιλοί του Δαν, ναι, αναφέρουν πολύ ότι φεύγοντας από τη Μεσοποταμία τελικά έφτασε στη Δανία. Εξού και ονομάζεται Δανία από το Δαν. Ναι. Από τη Δανία προέρχονται όλες οι βασιλικές οικογένειες όμως. Φυσικά, με τα περίεργα γενεολογικά δέντρα που εκτείνονται. Έτσι, προέρχονται όλες οι βασιλικές οικογένειες. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι οι Εβραίοι περιμένουν βασιλέα στον Ισραήλ απελευθερωτή, που θα ελευθερώσει το Ισραήλ και θα το κάνει δυνατό και θα το χτίσει στο ναό του Σολομώντα. Και γι' αυτό πάνω στο κεφάλι του Χριστού, όταν το σταυρώσανε, του λέει, εσύ ο βασιλεύς? Και λέει, η δική μου βασιλεία ουκέστη είναι το κόσμο τούτο. Και γι' αυτό κοροϊδευτικά του γράψανε πάνω, Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Ακριβώς. Άρα ακριβώς. Περιμένουν βασιλεία. Και αυτό πρέπει να μας μετρήσει και να παρακολουθούμε, να προσέχουμε. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι είναι ο Γουίλιαμ ο πρίγκιπας, σίγουρα, ο Αντίχριστος. Μια εικασία με κάποιες συνήθειες. Είναι μια εικασία όμως που πρέπει να την προσέχουμε. Γιατί κάπως έτσι θα μας έρθει. Ακριβώς, ακριβώς. Και θα μπορεί, γιατί αφού έχει 1260 μέρες, μόνο 3,5 χρόνια, δεν μπορεί να είναι κάποιος που αυτή τη στιγμή είναι άγνωστος, ανώνυμος, που θα τον εμπιστευτούν τα άλλα κράτη και θα του δώσουν την ηγεσία. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι είμαστε ήδη στους έσχατους καιρούς? Είμαστε. Αυτό το λέει πλέον και οι ιεράρχες μας και οι αρχιεπίσκοποι. Όλοι λένε ότι έχουμε μπει στην εσχατολογία. Τώρα η ημερομηνία ακριβής κανείς δεν μπορεί να δώσει, πόσο θα κρατήσει το ένα σημείο ή το άλλο. Ακριβώς. Αλλά ήδη είμαστε πλέον στον κύκλο των εσχάτων καιρών. Ακριβώς. Έτσι τα σημεία και τα βλέπουμε πλέον είναι ορατά. Ότι το τέλος πλησιάζει. Έχουμε καιρό μπροστά μας, αλλά το τέλος πλησιάζει όμως. Δεν είμαστε και τόσο πολύ μακριά. Έτσι δεν είμαστε και τόσο πολύ μακριά. Ακριβώς. Τώρα να αλλάξουμε λίγο, ναι, κλίμα. Απέτηση πολλών, και σας το λέω γιατί εμείς καθημερινά συναναστρεφόμαστε με χιλιάδες άτομα, ναι, μέσω του οργανισμού, είναι για τους ελεύθερους. Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί ήταν μια κίνηση η οποία δεν ξέρω αν πείραξε κάποιους σε μεγάλες θέσεις. Πάντως τον λαό και κυρίως τους νέους τους έφερε κοντά. Και επειδή, όπως είπατε και πριν, η στίχη από, όχι μόνο από εκείνο το τραγούδι, από πάρα πολλά τραγούδια ήταν προφητική, όλοι ζητάνε μία επανένωση, κάποιο καινούριο CD, δεν ξέρω. Τώρα θα σας πω, εμείς...
τέσσερα CD. Ναι. Τέσσερα CD. Έτσι ήταν δύο οι μοναχοί, μάλλον δύο, ο πατήρ Δαβίδ ιερομόναχος και ο πατήρ Παντελεήμων ως δασοφόρος. Ναι. Έτσι, ήταν απλός δασοφόρος, δεν ήταν μοναχός. Ναι. Απλώς δασοφορία είχε. Λοιπόν, όπως λέμε δασοφόρος μοναχός, όπως τον φωνάζουμε. Λοιπόν, ο πατήρ Παντελεήμων κάποια στιγμή απεχώρησε. Ναι. Πήγε σε άλλο μοναστήρι, πήγε στην Μητρόπολη Λαμίας. Από τη Μητρόπολη Λαμίας πληροφορηθήκαμε ότι άλλαξε μετά από δύο χρόνια και πήγε στη Μητρόπολη Θηβών. Από εκεί χάσαμε τα ίχνη του και κάποια στιγμή μάθαμε ότι έπαψε να φέρει το Ράσο. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς φυσικά εδώ έχουμε και άλλους ανθρώπους που τραγουδάνε και ψάλουν και γράψαμε και τα CD. Ναι. Λοιπόν, όμως οι πατέρες και ο ίδιος προσωπικά τι είχαμε κάνει τότε. Είχα δώσει στους πατέρες τα κηρύγματά μου, όλες τις ομιλίες μου. Και τους είπα, επειδή οι ομιλίες μου πάνω σε αυτά τα θέματα είναι πάνω στην Αποκάλυψη, πάνω στους προφήτες, πάρτε τα και κάντε τα στίχους τα κηρύγματα. Διότι ένας νέος δεν ακούει ένα κηρύγμά μου. Αυτό είναι... Διότι θα σας θυμίσω ότι από το 1983... Ναι. Είναι η πρώτη μου ομιλία με τον τίτλο «Ο Αντίχριστος έρχεται» και έγραψα και τότε το βιβλίο «Πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου». Το οποίο έχει εξαντληθεί αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ξανατυπώνεται, ναι. Συνέχισε νέες εκδόσεις. Ωραία, ναι. Λοιπόν, το οποίο κυκλοφόρησε σε 300.000 αντίτυπα. Είναι όπως έγραψε τώρα ένας Θεσσαλονικιός εκεί από ότι είδα ένα βιβλίο για την... λέει είναι πρωτοφανές ότι αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε σε τόση μεγάλη... για την Ελλάδα, ναι, ναι, κυκλοφόρησε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, είναι γιατί είναι το ενδιαφέρον του κόσμου για τα εσχατολογικά. Ο πατήρ Παΐσιος, ναι, όταν το συνήθισα για πρώτη φορά, ακόμα δεν είχε μιλήσει για τις ταυτότητες, μίλησε το 87. Ναι. Ο πατήρ Παΐσιος το 86, αν θυμούμε. Λοιπόν, εγώ είχα γράψει το 83, σας είπα. Ναι, ναι. Μου λέει, εσύ είσαι, το έχω διαβάσει το βιβλίο, μου λέει. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να προφυλαχτούμε. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Ήδη δηλαδή ο πατήρ Παΐσιος είχε ενημερωθεί από αυτό το βιβλίο. Αυτό λοιπόν το βιβλίο και όλες οι ομιλίες μου γίνανε στίχοι και τραγούδια. Και γι' αυτό είναι τέσσερα CD. Ναι. Τα οποία στην ουσία τα τραγούδια δεν είναι τίποτα άλλο που μιλούν για τη νέα τάξη πραγμάτων, η Βαβυλώνα, το τσιπάκι, το έμαθα ελεύθερος να ζω, μιλούν για το μοναχισμό, μιλούν για την πατρίδα, Ελλάδα, ναι, ναι. Ελλάδα σ' αγαπώ. Υπάρχουν στο ίντερνετ, άμα μπείτε μέσα, φυσικά τα πολύ τα έχουν κάνει. Τα έχουμε δανειστεί και εμείς και τα έχουμε βάλει και στα δικά μας ντοκιμαντέρ. Έτσι να τα βάζετε, ναι. Να ευχαριστώ να τα βάζετε παντού. Ναι. Λοιπόν, θεωρούμε ότι όμως αυτός ο κύκλος, δηλαδή της ενημερώσεως της νεολαίας, ολοκληρώθηκε. Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε. Τώρα πλέον η μάχη δίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Και γι' αυτό με βλέπετε, έχω τρία προφίλ στο διαδίκτυο. Έχω οι φίλοι του Γέροντα Νεκταρίου Μουλατσιώτη. Έχουμε δικό μας site της Μονής που ενημερώνουμε συνέχεια. Γιατί, διότι η νεολαία πλέον το μεγάλο ποσοστό έχει στραφεί εκεί. Έχει στραφεί εκεί. Δηλαδή εύκολα πλέον δεν πάει κάποιος να αγοράσει ένα CD για να ακούσει κάποια τραγούδια. Αλλά όλοι καταλάβανε τώρα ότι τότε ο Γέροντας Νεκτάριος δεν ήθελε να τραγουδήσει. Δεν τραγούδησα εγώ, αλλά η μοναχή μου, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Σκοπός ήταν να προλάβουμε, να ειδοποιήσουμε τους νέους για τα επερχόμενα δεινά. Και θεωρώ, όπως και εσείς το είπατε, ήταν προφητικά. Το καταλάβατε. Ναι. Αυτό που θέλαμε, έγινε. Το πετύχαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και τώρα μέσα από το διαδίκτυο δίνουμε όσο παραμείνει το διαδίκτυο ελεύθερο. Ναι, γιατί τώρα και με το ίντερνετ δύο πολλά ακούγονται και πολλά γράφονται. Έτσι, ακριβώς. Υπάρχει μια περίπτωση να γίνει ελεγχόμενο και ο καθένας να γράφει αυτά τα οποία θέλει να λέμε. Φυσικά. Αν δεν λέμε αυτά που θέλουν, φυσικά, θα μας συλλαμβάνουν και τα λοιπά ή θα μας το κλείνουν. Φυσικά. Τώρα μια τελευταία ερώτηση, ναι, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Και φυσικά να σας πούμε ότι και κάποια στιγμή αργότερα ίσως σας ξαναφωνάξουμε, γιατί ξέρετε ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος, οπότε σε μια εκπομπή δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Θέλω
ένα μήνυμα από το γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ένα γέροντα τον οποίο τον έχει λατρέψει νεολαία, και αυτό μπορώ να σας το μεταβιβάσω με κάθε επισημότητα, ότι θέλω ένα μήνυμα προς τους νέους για το τι πρέπει να κάνουν και το πώς πρέπει να είναι έτοιμοι για αυτά που φτάνουν ή για αυτά που ήρθαν ενδεχομένως. Λοιπόν, το μήνυμα θα είναι ακριβώς η στίχη που είναι πάνω στο Θεϊβολάν που σας τους διάβασα. Ναι. Να ξεσηκωθούν οι νέοι βγαίνοντας στους δρόμους, μικροί και μεγάλοι, και να πούν δεν θέλω μεγάλο αφεντικό. Γιατί όλη η Ευρώπη μας έχει γίνει ένα μεγάλο αφεντικό. Διότι έμαθα ελεύθερος να ζω. Και να πούνε παντού και να κρίσουμε στην καρδιά τους τα λόγια που λέμε κράτησε, φίλε μου, νέε μου, αδελφέ μου, κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά πάνω εκεί που έζησε η Ελλάδα. Η πατρίδα μας δεν πουλιέται. Η Εκκλησία όσο και να την πολεμήσουν να ξέρουν δεν πεθαίνει. Και η ιστορία μας δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Αν κρατήσουν αυτά τα ιδανικά, θυμηθείτε το ότι αυτοί θα ιτηθούν. Ακριβώς. Διότι ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Το μαρτύριο, η σταύρωση φέρνει την Ανάσταση. Και η Ανάσταση ανήκει σε εμάς. Και ξέρουμε ότι εμείς θα είμαστε νικητές. Ο Αντίχριστος δεν θα νικήσει. Θα ιτηθεί τελικά. Γι' αυτό έχει μόνο χρόνο, 3,5 χρόνια να κάνει ό,τι κάνει. Mm. Και όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, και το λέω και εγώ συχνά, ότι όποιος είναι σωστός χριστιανός, με εξομολόγηση, συχνή θεία κοινωνία, με τον πνευματικό του, μια προσευχή θα κάνει και την ώρα που θα μιλάει ο Αντίχριστος θα τον πιάνει εσωτερική ταραχή. Διότι η πίστη και η προσευχή του χριστιανού είναι πολύ δυνατότερη από τον διάβολο που είναι ο Αντίχριστος. Μάλιστα. Άρα αν τώρα τρέμουν οι δαίμονες, σκεφτείτε τότε τι τρεμούλα θα έχει ο Αντίχριστος. Δεν φοβόμαστε τον Αντίχριστο. Εκείνος να φοβηθεί εμάς. Σίγουρα. Εκείνος ως εξουσία μπορεί να μας σταυρώσει. Αλλά δεν μπορεί όμως να μας βλάψει. Ναι. Ωραία. Και γι' αυτό θα νικήσουμε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και να υπενθυμίσω την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, ναι, στην Αθήνα, στις 3 η ώρα το μεσημέρι, στο πεδίο του Άρεως Αθηνών, θα γίνει μεγάλη λαοσύναξη από κλήρο και λαό. Έτσι πρωτοστατεί ο εκπρόσωπος της Μητροπόλεως Πειραιός, έτσι ο πατήρ Χρήστος Χριστοδούλου, εκ μέρους του Μητροπολίτη Πειραιός, γίνεται μεγάλη, μεγάλο συλλαλητήριο. Θα το βάλουμε και εμείς και στο site. Έτσι ακριβώς βάλτε το. Τρεις η ώρα το μεσημέρι, όσοι μπορούν με πούλμαν από οπουδήποτε να κατέβουν στην Αθήνα να διαδηλώσουμε όχι στην κάρτα του πολίτη, όχι στη δικτατορία των αγορών, όχι στην αριθμοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου και στη νέα τάξη πραγμάτων. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό σας βράδυ. Μαζί σας, καλή δύναμη στο έργο σας. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε. Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOLAS Web Radio.